Έκτακτα μέτρα σε έκτακτες καταστάσεις. Η Ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι πληρωμές στεγαστικών δανείων θα ανασταλούν για να περιοριστούν οι συνέπειες των μέτρων που έχουν επιβληθεί στην τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Σκοπός της κίνησης της Ρώμης είναι να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις και οι οικογένειες να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Η κυβέρνηση δαπανά δισεκατομμύρια ευρώ προσπαθώντας να σταματήσει την πανδημία. Ποιος όμως θα είναι ο οικονομικός αντίκτυπος? Οι χώρες της Ευρωζώνης δεν πρέπει να έχουν δημόσιο χρέος πάνω από το 60% του ΑΕΠ τους. Στην Ιταλία το δημόσιο χρέος ανέρχεται σε 134%. Έχω μαζί μου τον Σαλβαδόρε Φάλκο της Ιταλικής υπηρεσίας του Euronews. Η Ιταλική κυβέρνηση ανέστειλε τις πληρωμές στεγαστικών δανείων και ανακοίνωσε φοροελαφρύνσεις. Ποιος είναι ο αντίκτυπος των μέτρων στην Ιταλική οικονομία και ιδιαίτερα στο τραπεζικό της σύστημα? Η Ρώμη έχει ήδη ανακοινώσει μέτρα ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Η κρίση έχει συνέπειες στην πραγματική οικονομία. Από τη στιγμή που ο ιός θα μεταδοθεί στην πραγματική οικονομία, το Ιταλικό τραπεζικό σύστημα θα υποστεί πίεση. Παρά τα μέτρα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 5% έως το 2021. Οι απώλειες είναι μεγάλες. Χρειαζόμαστε έναν επιπλέον προϋπολογισμό για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Πολύ μεγαλύτερο από το ευρωπαϊκό όριο δαπανών του 3% επί του ΑΕΠ. Οι Βρυξέλλες δήλωσαν ότι είναι έτοιμες να επιδείξουν ευελιξία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όμως, ποιες θα ήταν οι συνέπειες? Οι συνέπειες θα γίνουν αισθητές σε όλη την Ευρώπη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, παρουσιάζοντας το ειδικό ταμείο ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ για την απασχόληση, τα συστήματα υγείας και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήλωσε ότι η Ευρώπη θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της ενάντια σε αυτή την καταιγίδα. Θα ήθελα να σας πω μια ιστορία για τους Ιταλούς που βρίσκονται σήμερα σε καραντίνα. Η πλατφόρμα GoFundMe δείχνει την τεράστια προσπάθεια των Ιταλών να συγκεντρώσουν περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια ευρώ για τα τοπικά νοσοκομεία. Ακόμη περισσότερα χρήματα έχουν συγκεντρωθεί από άλλες καμπάνιες για να βοηθήσουν αυτούς που βρίσκονται στην καρδιά της πανδημίας.